Χαίρετε, λοιπόν. Έχω κακές, πολύ κακές και καλές, πολύ καλές ειδήσεις σήμερα. Επειδή μου λέτε συνεχώς πως έχω να σας μεταφέρω μόνο κακές ειδήσεις, κάποιες από αυτές που σας λέω, όταν π.χ. σας αναφέρω ότι στη Γαλλία ο κόσμος δεν έχει δεχθεί όλο αυτό που του επιβάλλουνε και είναι συνεχώς έξω και διεκδικεί τα δικαιώματά του και την ελευθερία του, αυτή είναι καλή είδηση. Θα πρέπει να μάθουμε να διαχωρίζουμε τις κακές από τις καλές ειδήσεις. Ξεκινώ λοιπόν με τις άσχημες ειδήσεις. Βγαίνουν κάποιοι οι οποίοι είναι συνεχώς στα μέσα μαζικής εξαπάτησης και λένε ό,τι τους κατέβει. Βγήκε ένας και δήλωσε πως αυτοί οι οποίοι λέει δεν έχουν τσιμπηθεί, δεν μπορεί να χρησιμοποιούν δωρεάν τα νοσοκομεία και όλα αυτά. Γιατί εμείς δεν πληρώνουμε φόρους? Τι είμαστε εμείς? Εκτός που αυτό θα πρέπει να συμβεί, από τη στιγμή που θέλετε να μας αποκλείσετε από το δημόσιο σύστημα υγείας, θα πρέπει να αρχίσουν και οι φοροαπαλλαγές. Ή να σκεφτώ κάτι άλλο που θα πρέπει να γίνει. Αν ένα κράτος δεν προσφέρει τα απαραίτητα, τα απολύτως βασικά και απαραίτητα σε κάθε πολίτη, π.χ. μπορεί να είναι μια οικογένεια ανθρώπων και να έχουν ένα αγόρι στην οικογένεια, το οποίο μόλις φτάσει στην ηλικία των 18 ετών, να πρέπει να πάει να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία. Για ποιο λόγο να πάει αυτό το παιδί να εκπληρώσει τη στρατιωτική του θητεία, αν έχετε αφήσει τους γονείς του στο έλεος του Θεού? Εμείς είμαστε οι πρώτοι που έχουμε πει ότι οι πολίτες οφείλουν να έχουν υποχρεώσεις και να είναι σωστοί στις υποχρεώσεις τους απέναντι στην πατρίδα, παύλα κράτος, αλλά αυτό δεν σημαίνει πως θα πρέπει να δεχτούν το κράτος να τους πετάξει σαν σκουπίδια στην άκρη. Στις Ηνωμένες Πολιτείες το Πεντάγωνο έτσι φαίνεται να είναι η είδηση. Μεταφέρεται από το Reuters. Οπότε είναι υπό αμφισβήτηση. Το Πεντάγωνο λοιπόν ζητάει από όλους τους ενεργούς στρατιώτες να τσιμπηθούν υποχρεωτικά και μάλιστα άμεσα. Θέλω να δω μέχρι πού θα αφήσουν οι του πορτοκαλί να πάει αυτή η ιστορία. Διότι οι στρατηγοί οι οποίοι επιτελούσαν και επί προεδρίας του πορτοκαλί στρατηγοί και συνεχίζουν να είναι ακόμα και σήμερα, έχουν πει ότι δεν θα ανεχτούν κάτι τέτοιο. Από τη στιγμή λοιπόν που δέχονται μια τέτοια εντολή, στην οποία έχουν δηλώσει πως είναι ενάντια, θα υποχρεωθούν να υπακούσουν ή θα υποχρεωθούν να βγουν μπροστά και να ξεκινήσει ό,τι ήταν να ξεκινήσει εδώ και πάρα πολύ καιρό? Οι φίλοι μας οι Ταλιμπανέζοι συνεχίζουν τα πάρε δώσε με τους φίλους μας τους Τούρκους. Να ξέρετε ότι όλες οι δυνάμεις ασφαλείας από ιδιωτικές εταιρείες μέσα στη χώρα των Ταλιμπάν, ακόμα και ο διοικητής του ΝΑΤΟ, των εναπομείναντων στρατευμάτων στην περιοχή, όλοι τους είναι Τούρκοι. Δεν είναι τυχαίο λοιπόν που βγαίνουν και λένε ότι είναι αδερφή χώρα η Τουρκία, και δεν είναι καθόλου τυχαίο που, όπως μου έστειλε ένας φίλος από τη Βόρειο Ήπειρο, πως βάλανε ήδη 7.000 Αφγανούς σε ένα χωριό στον Περάτη και αναμένουν άλλους 7.000 σε διπλανά χωριά. Όλα αυτά στα βορειοδυτικά σύνορά μας. Πρώτος στόχος τους θα είναι να αποτελειώσουν τον ελληνισμό της Βορείου Ηπείρου και έπειτα να εκπληρώσουν το μεγάλο τους όνειρο. Θα δούμε βέβαια που θα πάει όλο αυτό. Στο Ισραήλ, όσοι κάνανε 2 τσιμπήματα, εάν δεν πάνε να κάνουν το 3ο, θα τους ακυρώσουν το πράσινο διαβατήριο. Αυτά φυσικά δεν θα γίνουν μόνο εκεί, αυτά θα γίνουν σε όλες τις υπόλοιπες χώρες που ακολουθούν το ίδιο σύστημα. Μόλις εχθές βγήκε για μια απίστευτη καταγγελία περιφερειάρχης από την περιοχή της Εύβοιας, ο οποίος βγήκε δημοσίως, υπάρχει η δήλωση, μάλιστα το έδειχνα νομίζω και σε δημόσιο κανάλι, βγήκε και είπε πως κληθήκαμε να σβήσουμε τις φωτιές μόνοι μας και ότι υπήρξε εντολή μη κατάσβεσης. Αυτά δεν τα λέω εγώ, αυτά τα λέει ο κύριος Σπανός, δημοσίως, και μάλιστα πρόκειται για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι νομίζω της παράταξης που βρίσκεται αυτή τη στιγμή στην εξουσία. Βγαίνει λοιπόν αυτός ο οποίος είναι στην εξουσία και τι μας λέει? Θα μπουν, λέει, οι ανεμογεννήτριες παντού, δεν θα αναδασώσουμε όλα τα καμένα. Και αναρωτιέμαι εγώ, δηλαδή πριν μια εβδομάδα κοροϊδεύατε αυτούς οι οποίοι κατήγγυλαν αυτά ακριβώς τα οποία εξαγγέλθηκαν εχθές. Ποιο ήταν το ψέμα λοιπόν που λέγανε αυτοί οι άνθρωποι, αφού μια εβδομάδα μετά έρχονται και το επιβεβαιώνουν? Δεν ξέρω από ποια περιοχή ρώτησα, μου το στείλαν σε email αυτό, αλλά δεν πήρα απάντηση, ελπίζω να μου απαντήσουν. Υπάρχει η εξής καταγγελία, η οποία είναι απίστευτη, απίστευτη, εντάξει πλέον δεν μου κάνει τίποτα εντύπωση, απλά σας το μεταφέρω διότι οι άνθρωποι είναι εγκληματίες στιγμής, σας το έχω ξαναπεί. Μείωσαν τις ημέρες παροχής φαγητού στους άπορους και από όλη τη βδομάδα που το είχαν εκτός Σαββάτου,
το κάνανε μόνο Δευτέρα, Τετάρτη και Παρασκευή. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι τις άλλες μέρες τι θα κάνουνε? Δεν θα πρέπει να ζήσουνε ή θα τους κάνετε δίαιτα? Ξαναλέω, μιλάμε για παροχή φαγητού σε άπορους ανθρώπους. Να ξέρετε, έχουμε φτάσει στο σημείο τα σκυλιά και τα γατιά να έχουν περισσότερα δικαιώματα και πολύ περισσότερες παροχές από ότι οι ίδιοι οι άνθρωποι. Και φυσικά δεν το λέω για να κατηγορήσω τους ανθρώπους οι οποίοι ενδιαφέρονται για τα ζωντανά, αλλά εδώ έχουμε φτάσει σε ένα σημείο απόλυτης παράνοιας. Λοιπόν, κάτι που ξέχασα να γράψω πριν είναι η συνεχώς εντυνόμενη αποσιώπηση των ελεύθερων φωνών στη συγκεκριμένη πλατφόρμα. Προχθές είχα ζητήσει να κάνετε εκ νέου εγγραφή στο νέο κανάλι του φίλου Νίκου Κυριακάκη, το SynClean. Μέσα σε λίγες ώρες διπλασιάστηκαν οι συνδρομητές του, από 3.800 πήγαν 6 και δεν ξέρω εγώ τι πόσο. Και μέχρι να φτάσει το πρωί, το ξαναρίξανε. Στο δε κανάλι του Τέρι, του Χατζη Ερεμία, μία εβδομάδα πριν έφαγε ένα strike και τώρα που ήταν να ξανανοίξει, το ξαναρίξανε δεύτερο strike και αν δεν κάνω λάθος αυτό έχει επίπτωση για 3 τουλάχιστον μήνες να μην μπορεί να ανεβάσει κανένα βίντεο. Στην ουσία σαν να του κλείσαν το κανάλι είναι. Ο Τέρι ήδη άνοιξε κανάλι στο Rumble, νομίζω θα ανοίξει και ο Νίκος. Μόλις τα έχω νεότερα θα σας ενημερώσω πάνω σε αυτό. Λοιπόν, αυτές ήταν οι κακές ειδήσεις. Μεταφέρω τώρα τις θετικές ειδήσεις. Η Αστυνομική Ένωση του Τορόντο, μία ένωση που εκπροσωπεί περίπου 8.000 ένστολους και πολιτικούς αξιωματικούς, λέει ότι θα αντιταχθεί στη νέα υποχρεωτική πολιτική τσιμπήματος για την TPS που ανακοίνωσε σήμερα ο αρχηγός της αστυνομίας James Raymer. Αυτό μπορείτε να το δείτε σαν είδηση στο 680 News Toronto. Δηλαδή επισήμως η επίσημη αστυνομική ένωση αντιτίθεται στα νέα μέτρα της εκεί κυβέρνησης. Τι παραπάνω έχουν οι αστυνομικοί εκεί πέρα και μπορούν και τα κάνουν αυτά ρε παιδιά? Πάμε σε άλλη είδηση η οποία είναι πολύ ευχάριστη. Εχθές Τρίτη 24 του μηνός αδειοδοτήθηκαν με επίγουσα άδεια από Ευρωπαϊκή Ένωση και CDC 5 φάρμακα για τον συγκεκριμένο ιό, τα οποία πλέον θα μπορέσουν να κυκλοφορήσουν ελεύθερα στην αγορά και να βοηθήσουν όσους ανθρώπους νοσούσαν ή θα νοσήσουν από όλο αυτό. Και θα κλείσουμε μια είδηση η οποία δεν ξέρω κατά πόσο ευσταθεί. Θα την μεταφέρω διότι υπάρχει και σε εξώφυλλο εφημερίδας. Θα σας το διαβάσω το εξώφυλλο όπως ακριβώς είναι γραμμένο. Η εφημερίδα είναι το Μακελιό. Η φαρμακοβιομηχανία Vianex εισβάλλει στο διεφθαρμένο πολιτικό σκηνικό. Δημήτρης Γιαννακόπουλος κατεβαίνει για πρωθυπουργός. Το τι λέει παρακάτω δεν χρειάζεται να σας το πω. Μπορείτε να το δείτε εδώ πέρα. Εγώ το μεταφέρω διότι έχει ένα μήνα που μίλησα πως αυτόν τον άνθρωπο τον έχουν πλησιάσει σύμφωνα με την αίσθηση που έχω και τις λιγοστές πληροφορίες που έχω. Είχα λοιπόν πει πως αυτόν τον άνθρωπο τον είχαν πλησιάσει για να μπει σε μία θέση αντίστοιχη με αυτή του Πορτοκαλί, ούτως ώστε να υπηρετήσει και να εξυπηρετήσει μία συγκεκριμένη ατζέντα όπου εφαρμόστηκε στην θητεία του Πορτοκαλί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άλλωστε, αυτή την ατζέντα βλέπουμε να την προμοτάρει καθημερινά στο λογαριασμό του στο Instagram. Τώρα το μόνο που μένει να δούμε είναι εάν αυτά τα οποία γράφτηκαν στο εξώφυλλο της εφημερίδας είναι αληθή ή εάν πρόκειται για κάτι το οποίο είναι υποθετικό. Η αίσθησή μου είναι πως δεν θα βγει ψεύτης αυτός που το έγραψε. Λοιπόν, αυτά τα νεότερα. Περιμένω να διαβάσω τις απόψεις σας στα σχόλια. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη σε όλους.